Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για την πρόσκληση αυτή. Θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και αφορούν τη διάρκεια που κοιμόμαστε, έτσι, την ιατρική του ύπνου, η οποία συνέχεται άμεσα βέβαια και με την πνευμονολογία. Το δικό μου κομμάτι με το οποίο θα αρχίσω είναι η κεντρικού τύπου διαταραχή της αναπνοής κατά τον ύπνο, που είναι ίσως το πρώτο πράγμα το οποίο ιστορικά βρήκαμε, αλλά ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Όταν λέμε άπνια, και θα τα ακούσετε αυτά στη συνέχεια από την κυρία Σχίζα, η υπόπνια σημαίνει ότι δεν περνάει αέρας από τον ανώτερο αεραγωγό μας. Είτε πλήρως η άπνια, είτε μερικώς η υπόπνια. Στο αποφρακτικό κομμάτι που θα ακούσετε στη συνέχεια, υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό, υπάρχει κάποια απόφραξη. Αντιθέτως, στο κεντρικό κομμάτι που αναφερόμαστε τώρα, τουλάχιστον θεωρητικά, ο ανώτερος αεραγωγός είναι ανοιχτός. Άρα το πρόβλημα που δεν περνάει ο αέρας οφείλεται στο γεγονός ότι κάτι δεν πάει καλά με το όλο σύστημα της αναπνοής. Με τους μηχανοϋποδοχείς, τους χημειοϋποδοχείς, τους θερμοϋποδοχείς, το κέντρο της αναπνοής. Κάτι γίνεται σε όλη αυτή τη διαδικασία και το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ ο αεραγωγός είναι ανοιχτός, δεν υπάρχει ροή αέρα. Όπως βλέπετε, η περιγραφή της αναπνοής Jane Stokes έγινε το 1818, πριν την Ελληνική Επανάσταση. Γι' αυτό λέω ότι είναι η πολύ πολύ αρχή. Και είναι πραγματικά, και όπως θα δείτε στη συνέχεια, απορίας άξιων, πώς ακόμα και τώρα έχουμε αρκετές απορίες σε ένα πράγμα το οποίο το ξέρουμε τόσο καιρό. Σε όσες διαφάνειες δεν θα υπάρχουν αντίστοιχες υποσημειώσεις, θα είναι μεταφορές από το ICD-3, το οποίο είναι το επίσημο βιβλίο της Αμερικανικής Ακαδημίας Ύπνου, που μιλάει για όλα τα νοσήματα του ύπνου. Ένα μεγάλο βήμα το οποίο έγινε από τότε που κωδικοποιήθηκαν είναι το γεγονός ότι έχουμε μια σειρά από νοσήματα. Βλέπετε ότι η κεντρική άπνοια δεν είναι ένα πράγμα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα σταθούμε βέβαια στα πιο σημαντικά, γιατί θα χρειαζόταν μια ολόκληρη μέρα για να μιλήσουμε για όλα αυτά, αλλά βλέπετε ότι δεν είναι ένα πράγμα αυτό που πιθανώς έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, την αναπνοή Jane Stokes. Υπάρχει και αυτή η αναπνοή, υπάρχει ιδιοπαθή κεντρική άπνοια, θα μιλήσουμε για την άπνοια στο μεγάλο υψόμετρο. Υπάρχουν κεντρικού τύπου άπνοιες χωρίς αναπνοή Jane Stokes. Μεγάλη σημασία θα δώσουμε στις κεντρικές άπνοιες που οφείλονται στη λήψη φαρμάκων ή άλλων ουσιών, διότι χρησιμοποιούμε ναρκωτικές και μη ουσίες πια πάρα πολύ συχνά στους καρκινοπαθείς και μη ασθενείς. Υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο δεν θα αναφερθούμε, που αναφέρεται στον παιδιατρικό πληθυσμό, είναι η άπνια, η κεντρική άπνια της προωρότητας και η άπνια των νεογνών. Όσους κανόνες αναφέρω δεν πηγαίνουν σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, που ίσως κάποια άλλη στιγμή αναλυθεί, ακολουθεί κάποιους δικούς του κανόνες. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για ένα τεχνητό φαινόμενο, την complex sleep apnea, που πρόσφατα μπήκε και αυτό μέσα στην όλη φαρέτρα της κεντρικού τύπου διαταραχής της αναπνοής κατά τον ύπνο. Όπως βλέπετε, οι Γερμανοί με την περιόδηση Άτμουν το 1886 περιέγραψαν αυτή την περιοδική αναπνοή που χαρακτηρίζει αυτά τα σύνδρομα. Πριν από κάμποσα χρόνια, σε μια παρόμοια ομιλία, ρώτησα 40 ανθρώπους έτσι δειγματοληπτικά, για να καταλάβω περίπου πού κινείται το μυαλό όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Όταν σας λέω περιοδική αναπνοή, είναι κάτι καλό ή κακό, και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πάει στο μυαλό σας? Οι περισσότεροι μου απάντησαν ότι σκέφτονται ότι είναι κάτι κακό. Και το πρώτο πράγμα το οποίο πάει στο μυαλό τους είναι η αναπνοή Jane Stokes στην καρδιακή ανεπάρκεια. Ελάτε όμως που αυτό δεν είναι αληθές. Η περιοδική αναπνοή περιλαμβάνει, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά και πράγματα τα οποία είναι παθολογικά. Ουσιαστικά λέγοντας περιοδική αναπνοή, μιλάμε για μεταβολή στο εύρος της αναπνοής. Έχουμε ρυθμικές αυξήσεις και μειώσεις στο εύρος της αναπνοής. Όταν πρόκειται για αύξηση, μπορεί να έχει συγκεκριμένο τρόπο. Όταν πρόκειται για μείωση, μπορεί να φτάνει μέχρι την πλήρη άπνοια ή την υπόπνοια. Και αυτό αφορά κυρίως τον αναπνεόμενο όγκο και λίγο ή καθόλου την αναπνευστική συχνότητα. Αυτό που αξίζει να ξέρουμε είναι ότι 40 με 80% των ανθρώπων, όταν μπαίνουμε στον ύπνο, μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους κεντρικά επεισόδια. Πόσο μάλλον σε αυτή την εποχή της κρίσης, έτσι που έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό μας, που κάθε τρεις και λίγο μας ξυπνάνε. Και μπορεί να είναι το αίτιο ώστε αυτό το πράγμα να επιδεινώνεται. Θα μιλήσουμε για ένα χαρακτηριστικό πράγμα που ονομάζεται ο χρόνος του κύκλου στην περιοδική αναπνοή. Και βέβαια, μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και η αναπνοή Jane Stokes, υπάρχει και η αναπνοή Biot, που είναι παθολογικά φαινόμενα,
Τουλάχιστον έτσι ξέραμε μέχρι τώρα, γιατί θα ακούσετε στη συνέχεια ότι η αναπνοή chain stocks αρχίζει πια και θεωρείται ότι ενδέχεται να είναι ένας μηχανισμός προστασίας ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό είναι από ένα βιβλίο που είχαμε γράψει το 2011 και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Είναι η διάρκεια του κύκλου. Τι σημαίνει διάρκεια του κύκλου? Διάρκεια του κύκλου σημαίνει ότι περιλαμβάνουμε τη φάση του υπεραερισμού και τη φάση του σταματήματος της ανάσας. Το σταμάτημα της ανάσας μπορεί να είναι πλήρες ή μερικό. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ένα χαρακτηριστικό crescendo-decrescendo, έτσι, που είναι η αναπνοή chain stocks. Εδώ όμως έχουμε μια εντελώς άναρχη φάση υπεραερισμού και τα διαστήματα εδώ έχουν ποικίλη διάρκεια. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από την φυσιολογία είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει υπεραερισμός θα υπάρχει πτώση του διοξιδίου, ενώ κάθε φορά που υπάρχει άπνοια θα υπάρχει αύξηση του διοξιδίου. Και εκεί ακριβώς είναι που μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία και όλος αυτός ο φαύλος κύκλος, γύρω από το διοξίδιο. Εδώ είναι ένα από τα περιστατικά ιδιοπαθούς κεντρικής άπνοιας. Λέει κανείς ότι αν δει τρία τέτοια στη ζωή του πρέπει να είναι χαρούμενος. Εγώ θα σας δείξω τα δύο που έχω δει μέχρι στιγμής. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πράγματα που θα πω μετά, απλά να δείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η φάση του υπεραερισμού και αυτή είναι η φάση της άπνοιας. Γιατί είναι κεντρική άπνοια? Διότι βλέπετε ότι οι ζώνες οι οποίες υπάρχουν, οι αισθητήρες στην κοιλιά και στο θώρακα, είναι επιπεδωμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζουν. Έτσι, πρόκειται για την αναπνοή chain stocks, με το χαρακτηριστικό crescendo-decrescendo πρότυπο που θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Αυτές είναι κάποιου άλλου τύπου διαταραχές της αναπνοής φάσης υπεραερισμού που χαρακτηρίζουν σε αυτό που σας έβαλα σε κουτί, ότι δεν θα αναφερθούμε, δηλαδή την προωρότητα και τα νεογνά. Εδώ είναι η αναπνοή BIOT, έτσι, η οποία χαρακτηρίζει νευρολογικά νοσήματα. Είναι ένα κακό πρότυπο αναπνοής, έτσι, που μπορεί να παρατηρείται σε διάφορες νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος, είτε στις αιμορραγίες, είτε στα νεοπλάσματα, είτε σε εγκεφαλικά επεισόδια. Μπορεί να είναι είτε εντελώς άρρυθμη, χωρίς κανένα ίχνος περιοδικότητας, ή μπορεί να αποτελείται από διαστήματα αναπνοών που να έχουν παρόμοιο εύρος και να εναλλάσσουν με περιόδους κεντρικής άπνοιας. Όπως ήταν εδώ, που έχουν παρόμοιο εύρος, ή όπως είναι εδώ, το πάνω, που βλέπετε ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Ποια είναι η παθοφυσιολογία? Η παθοφυσιολογία πίσω από όλα αυτά τα πολλά σύνδρομα που είδαμε της κεντρικής άπνοιας έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της αναπνευστικής αστάθειας, που χαρακτηρίζει συγκεκριμένα πρότυπα κεντρικού τύπου διαταραχής της αναπνοής. Και το δεύτερο είναι η καταστολή των αναπνευστικών κέντρων στο στέλεχος ή των χημειοποδοχέων, είτε πρόκειται για περιφερικούς είτε για κεντρικούς χημειοποδοχής. Ξεκινάμε από αυτό το οποίο είναι κεφαλαιώδες. Για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτός ο φαύλος κύκλος με το διοξείδιο, πρέπει να υπάρχει υπεραερισμός. Υπεραερισμός είτε διότι πήγαμε στα ψηλά βουνά, που έχει χαμηλότερη μερική πίεση οξυγόνου, είτε διότι έχουμε διάμεσο είδημα και αναπνέουμε με αυτόν τον τρόπο λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, είτε διότι έχουμε πολλές μικροαφυπνίσεις στην αρχή του ύπνου, με τις πολλές σκέψεις που μας έχουν κυριεύσει όλους. Και τι γίνεται? Κάθε φορά που υπάρχει υπεραερισμός, ανεξαρτήτου αιτιολογίας, θα πέσει το διοξείδιο του άνθρακα. Υπάρχει όμως ένα όριο που ονομάζεται απνοϊκός ουδός, κάτω από το οποίο ο εγκέφαλος αναγκαστικά λέει σταματάμε να παίρνουμε ανάσα, διότι αν πέσει κι άλλο το διοξίδιο θα μεταβληθεί επικίνδυνα το pH. Έτσι λοιπόν μπαίνει ένας κόφτης. Και αφού λοιπόν θέλουμε να κάνουμε τι, να το μειωμένο διοξίδιο να το αυξήσουμε, θα γίνει μια άπνοια ή μια υπόπνοια. Αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση του διοξιδίου και σε πτώση του οξυγόνου που ξέρουμε από τη φυσιολογία του αναπνευστικού. Και μετά θα ξανακολουθήσει ένας υπεραερισμός και ένας φαύλος κύκλος. Ένα χαρακτηριστικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το φαύλο κύκλο, αν κάποια στιγμή τελικώς θα σταματήσει ή θα συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα πράγμα που είναι στη μηχανική και ονομάζεται loop gain. Loop gain είναι ένας μηχανικός όρος. Αφορά είναι ένα κλάσμα που είναι η απάντηση σε μια διαταραχή προς την ίδια τη διαταραχή. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά ότι έχουμε ένα σταμάτημα της ανάσας. Αυτή είναι η διαταραχή. Στη συνέχεια έχουμε έναν υπεραερισμό. Όταν το loop gain είναι χαμηλό, βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο πριν. Αν βλύνεται λίγο, η άπνοια μετατρέπεται σε υπόπνοια και ο μεγάλος υπεραερισμός μικραίνει και γίνεται λιγότερος. Έτσι λοιπόν, τελικώς το φαινόμενο ομαλοποιείται. Και αυτό είναι καλό. Όταν έχουμε ένα μεγάλο loop gain, έχουμε μία αντίδραση, ένα σταμάτημα της ανάσας, μία μεγάλη
φάση υπεραρισμού, στη συνέχεια με μια ακόμα μεγαλύτερη άπνοια, μια ακόμα μεγαλύτερη φάση υπεραρισμού και μια συνέχιση του φαύλου κύκλου, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει αρκετά την κατάσταση. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πέρα από το μηχανικό έλεγχο της αναπνοής υπάρχει και ο βουλητικός έλεγχος της αναπνοής. Δηλαδή, ο βουλητικός έλεγχος της αναπνοής θεωρητικά μπορεί να σταματήσει όλη την κατάσταση αυτή και να μας αναγκάσει να αναπνεύσουμε κανονικά. Βεβαίως, μπορείτε να δείτε και μάλλον θα το έχετε δει σε ασθενείς με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Όταν έχουν φτάσει σε τελικά στάδια, ενδέχεται ούτε καν ο βουλητικός έλεγχος της αναπνοής να μπορεί να σταματήσει αυτό το πρότυπο της αναπνοής chain strokes. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι το πόσο διαρκούν όλα αυτά τα επεισόδια εξαρτώνται από τη χρονική καθυστέρηση που υπάρχει, από πότε θα πάει το μήνυμα από τους περιφερικούς χημιοϋποδοχής και μηχανοϋποδοχής στο κέντρο της αναπνοής. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στον αναπνοϊκό ουδό, δηλαδή όσο πιο λιγότερο είναι το διοξίδιο ηρεμίας, τόσο πιο εύκολα είναι να τον φτάσουμε τον ουδό, άρα να εκδηλώσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και σε ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και κεντρική άπνοια, φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία στο διοξίδιο του άνθρακα σε σχέση με αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά από φραχτικού τύπου άπνοια. Δεν αποκλείεται και αυτό, έτσι είναι περίπου το 1/3. Μέσα σε αυτούς τους μηχανικούς όρους πρέπει να ξέρουμε και δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι το control gain. Ας φανταστούμε ότι έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα θερμοστάτη. Αυτό το gain αναφέρεται στον θερμοστάτη. Ένας θερμοστάτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, αντιδρά στις θερμοκρασίες, στις μεταβολές θερμοκρασίας του δωματίου πάρα πολύ γρήγορα. Πράγμα το οποίο μπορεί να είναι καλό, αλλά μπορεί να κάνει και το σύστημα ασταθές. Δηλαδή, μικρές μεταβολές να ενεργοποιούν αυτόματα το κλιματιστικό. Τι είναι το plant gain? Το plant gain είναι η αποτελεσματικότητα ενός μηχανισμού, εν προκειμένου του κλιματιστικού. Το πόσο καλά θα αποδώσει το κλιματιστικό, ανεξάρτητα έτσι, από τη ρύθμιση στην κεντρική, εξαρτάται το πόσο ισχυρό είναι, το αν είναι για το κατάλληλο δωμάτιο, δηλαδή μπορεί να βάλει κανείς ένα πολύ μεγάλο κλιματιστικό σε ένα μικρό δωμάτιο ή και τα δύο. Άρα λοιπόν, αν έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο κλιματιστικό ή ένα πολύ μικρό δωμάτιο ή και τα δύο, ενδέχεται μικρές μεταβολές έτσι να οδηγούν σε απότομη ψήξη, έτσι η οποία να απορριθμίζει το σύστημα. Αυτό είναι ένα άρθρο πολύ σημαντικό, δημοσιεύτηκε το 2016 και τι έκαναν σε αυτή την περίπτωση. Έκαναν επανεισπνοή διοξιδίου του άνθρακα σε συγκέντρωση 1% και 2%. Γιατί είπαμε ότι ουσιαστικά το διοξίδιο του άνθρακα είναι σε αυτό το μηχανισμό που παίζει το βασικό ρόλο. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι το γεγονός ότι εδώ είναι οι περιπτώσεις ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που υπήρχε επιμονή του φαινομένου και εδώ η περίπτωση που δεν είχαμε πια αναπνοή chain strokes. Βλέπετε ανάλογα με το μείγμα που εισέπνεαν, αυτοί που εισέπνεαν 3% ήταν σχεδόν όλοι καλά, εδώ είναι το πρόβλημα και βλέπουμε ότι όταν το loop gain ήταν πάνω από 1, ήταν ψηλό δηλαδή, όλοι επέμεναν. Όταν ήταν κάτω από 0,8 όλα πήγαιναν καλά. Εκεί όμως που τα πράγματα ήταν περίπλοκα και είναι η περιοχή της αβεβαιότητας, ήταν ανάμεσα στο 0,8 και στο 1. Πολλές φορές βλέπω γνωματεύσεις που πολύ απλά γράφει κάποιος κεντρικού τύπου άπνοια. Δεν θέλω να σταθώ σε κάθε σημείο αυτού του ορισμού, αλλά θέλω να πω ότι αυτό για να το γράψει κάποιος πρέπει να ξέρει τι είναι. Δεν μπορούμε να το γράψουμε μόνο και μόνο γιατί έχουμε κάποια υποψία ή είδαμε μια κεντρική άπνοια στην πολυπνογραφία. Βλέπετε πόσο αυστηρά είναι τα κριτήρια. Πρέπει να έχουμε το α, το οποίο ουσιαστικά είναι συμπτώματα, ή το β, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε συμπτώματα αλλά να έχουμε κάτι από το β, οπωσδήποτε το γ και οπωσδήποτε το δ. Τα συμπτώματα τα βλέπετε και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και μπήκε τελευταία, ότι μπορεί κανείς να μην έχει τυπικά συμπτώματα αλλά να έχει μόνο από το β κολπική μαρμαριγή. Και αυτή η κολπική μαρμαριγή από μόνο να είναι αρκετή ώστε να τον υπάγουμε σε αυτή την κατηγορία. Ποια είναι τα ευρήματα στη μελέτη ύπνου? Θα δούμε πάνω από 5 κεντρικές άπνιες ή υπόπνιες ανά ώρα ύπνου. Ο συνολικός αριθμός αυτών των επεισοδίων θα πρέπει να είναι περισσότερο από 50% από τον ολικό αριθμό των επεισοδίων που μετρήσαμε και πρέπει το πρότυπο του αερισμού να είναι αυτό της αναπνοής chain strokes. Και βέβαια δεν θα μπορούμε να πούμε ότι αυτό οφείλεται σε άλλα αίτια, όπως για παράδειγμα στη χορήγηση φαρμάκων. Γι' αυτό πολλές φορές όταν υπάρχουν αμφιβολίες πρέπει να γίνεται και έλεγχος
ούρων, για φάρμακα, κάθε φορά που κάνουμε μια μελέτη ύπνων, για να βλέπουμε αν κάποιος έχει πραγματικά αυτό το τύπο της αναπνοής από καρδιακή ανεπάρκεια, από κολπική μαρμαργή, έτσι από νευρολογικό νόσημα ή όχι. Αυτή τη διαφάνεια τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να μας μείνει. Δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής ο οποίος θα μπει σε ένα εργαστήριο ύπνου έχει υποχρεωτικά κεντρική άπνοια ή γενικώς υπνική άπνοια. Είναι περίπου το 1 τρίτο. Βλέπετε ότι το 1 τρίτο των ασθενών δεν έχουν διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο, το 1 τρίτο των ασθενών έχουν αποφραχτικού τύπου άπνοια που θα ακούσετε στη συνέχεια και το 1 τρίτο των ασθενών έχουν κεντρικού τύπου άπνοια. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία να δείτε είναι ότι όσο προχωράμε στη βαρύτητα της καρδιακής ανεπάρκειας, τόσο ελαττώνονται αυτοί οι οποίοι είναι φυσιολογικοί, ελαττώνονται αυτοί οι οποίοι έχουν αποφραχτικού τύπου κεντρική άπνοια και αυξάνονται αυτοί που έχουν την κεντρική τύπου άπνοια με την αναπνοή chain stokes. Πώς ορίζεται η αναπνοή chain stokes? Ξέρετε πόσα χρόνια πέρασε για να δοθεί ένας ορισμός? Αυτός ο ορισμός μπήκε μόλις πριν από λίγα χρόνια. Ακόμα και εκεί υπήρχαν αμφιβολίες. Πρέπει να έχουμε πάνω από 3 συνεχόμενα επεισόδια από άπνιες ή υπόπνιες, όπως δείξαμε πριν, που να διαχωρίζονται με αυτό το μοντέλο κρεσέντο-δεκρεσέντο. Και προσέξτε, αυτό είναι το τελευταίο που μπήκε την τελευταία διετία. Θα πρέπει αυτός ο κύκλος που σας μίλησα, δηλαδή το άθροισμα του σταματήματος με τον υπεραρισμό, να υπερβαίνει τα 40 δευτερόλεπτα. Και βέβαια θα πρέπει να σημειώνονται στη μελέτη πάνω από 5 κεντρικές άπνιες και υπόπνιες ανά ώρα ύπνου. Και σε τουλάχιστον 2 ώρες καταγραφής. Μιλάμε ύπνου. Να ξέρετε γενικώς ότι στις μελέτες που υποψιαζόμαστε κεντρικού τύπου άπνια, δεν έχουν ίσως θέση οι μελέτες SPEED που τις μοιράζουμε μισή και μισή, δηλαδή μισή διαγνωστική, μισή με CPAP. Θέλουμε όλα τα δεδομένα. Βεβαίως, στην περίπτωση των ασθενών με συστολικού τύπου κεντρική άπνια, τα πράγματα είναι δυσκολότερα, διότι λόγω της δυσκολίας της καρδιάς υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος, έτσι, στο να μεταφερθεί το ερέθισμα από τους περιφερικούς υποδοχής στο κέντρο της αναπνοής. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όταν ασθενείς έχουν και τα δύο, μπορεί τα κεντρικά στοιχεία να γίνουν περισσότερο εμφανή όσο περνάει η νύχτα. Γιατί όσο περνάει η νύχτα από τη μετακίνηση υγρών, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη πνευμονική συμφόρηση και διέγερση των μηχανοϋποδοχέων του πνεύμονα. Και επίσης, εάν υποθέσουμε ότι κάποιος μπει στον πειρασμό να βάλει μια αναπνευστική συσκευή, δηλαδή να κάνει τη μελέτη SPEED, ενδέχεται να διώξει τότε τα αποφραχτικά επεισόδια και να δει τα κεντρικά επεισόδια που μέχρι τότε δεν ήξερε τι είναι ή τα αγνοούσε ή δεν φαινόντουσαν μέσα στην πληθώρα των αναπνευστικών επεισοδίων. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, από έναν αγαπημένο ασθενή, που βλέπετε χαρακτηριστικά, έτσι, την αναπνοή chain stokes, όλο το μεγαλείο. Βλέπετε πώς μετράω εδώ τον κύκλο, που είναι 42,5, πώς εναλλάσσονται οι κεντρικές άπνιες με τις φάσεις του υπεραρισμού. Γενικά, για να γίνουν όλα αυτά, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στους υποδοχείς και δεν θέλω να σταθώ σε κάθε ένα από αυτά. Θέλω όμως να το θυμάστε αυτό, ότι η αναπνοή chain stokes και γενικότερα τα κεντρικά σύνδρομα, με κάποιες εξαιρέσεις που θα πούμε στη συνέχεια, αφορούν τα στάδια 1 και 2 του ύπνου. Μειώνονται σημαντικά στο στάδιο 3, το στάδιο των βραδαίων κυμάτων, και σχεδόν εξαλείφονται στο στάδιο REM, το στάδιο των rapid eye movement του ονειρικού ύπνου ή παράδοξου ύπνου. Προδιαθεσικοί παράγοντες. Ανδρικό φύλο. Ένα πράγμα που ίσως δεν ξέρουμε είναι ότι η κεντρική άπνοια είναι περισσότερο, ακόμα και η αποφρακτική είναι πιο συχνή στους άνδρες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση, αλλά μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες έχει η κεντρικού τύπου άπνοια. Η ηλικία άνω των 60 ετών, για καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικά, νεφρική ανεπάρκεια, το είπαμε. Ο μύθος που λέγαμε παλιά ότι η χρήση των β' αναστολέων και των α' μαία θα επηρεάσουν την αναπνοή chain stokes και την όλη διαδικασία στον ύπνο, στην καρδιακή ανεπάρκεια, δεν ισχύει πια. Αντιθέτως, κακός προδιαθεσικός παράγοντας είναι η παρουσία κολπικής μαρμαργής. Κακός παράγοντας είναι το να έχουμε χαμηλό διοξίδιο μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Κακός παράγοντας είναι η ύπτια θέση του ύπνου και μάλιστα όσο προχωράει ο ύπνος. Και βέβαια, όταν βλέπουμε αυτή την αναπνοή στην εγρήγορση, που σημαίνει πια ότι ούτε ο βολητικός έλεγχος μπορεί να ελέγξει τα πράγματα, είναι δείγμα κακής πρόγνωσης. Υπάρχει ειδική κλινική εικόνα. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς έχουν αϊπνία. Αϊπνία τύπου έλευσης του ύπνου, αϊπνία τύπου διατήρησης του ύπνου. Και συνήθως αυτή η αϊπνία συνοδεύεται με δύσπνια. Σηκώνονται μέσα στη νύχτα με δύσπνια. Και επίσης μπορεί το ροχαλιτό να μην είναι ιδιαίτερα έντονο ή και να μην υπάρχει και να παρατηρεί ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι
τις διακοπές αυτές τις ανάσες και να τρομάζει. Και βέβαια, ένας κακός ύπνος σημαίνει μια κακή μέρα, όταν όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη διάρκεια της νύχτας, θα υπάρχει ημερήσια κόπωση και πνιγεία. Πριν από χρόνια είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο πόσο, για να πούμε κεντρική άπνοια, πόσα από αυτά τα επεισόδια που θα δούμε θα πρέπει να είναι κεντρικά. Αν διαβάσουμε τα πρώτα βιβλία που όλοι δώσαμε πριν από πολλά χρόνια για τις εξετάσεις, λένε ότι για να πεις ότι έχεις κεντρική άπνοια θα πρέπει πάνω από 80% των επεισοδίων να είναι κεντρικά. Αυτά έγραφε ο Κρίγκερ. Πλην όμως οι περισσότερες μελέτες δεν μπορούν να βρουν τέτοιους ασθενείς και χρησιμοποιούν ασθενείς που πάνω από 50% των επεισοδίων είναι κεντρικά. Και αυτός είναι και ο ορισμός που είδατε ότι οριοθετήθηκε τώρα και έλυσε αρκετά τα χέρια μας. Τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα άλλο είναι πώς θα διακρίνω τις υπόπνιες. Θα ακούσετε από την κυρία Σίζια για τις υπόπνιες. Έτσι, πρόκειται για μερικές διακοπές της αναπνοής, έτσι, μια μείωση 30% που συνδέεται είτε με αποκορεσμό 3% είτε με μικροαφύπνιση. Εντάξει, τότε θα το πω εγώ αναλυτικά. Και βέβαια θα πρέπει να απουσιάζουν όλα αυτά, να μην έχουμε ροχαλιτό, να μην υπάρχει επιπέδωση στο σήμα του ρινικού μετατροπέα πίεσης και να μην υπάρχει παράδοξη κινητικότητα. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την απόφραξη. Όλα αυτά είναι όμορφα. Είναι όμως πολύ πολύ δύσκολα. Κάποτε το 2005 είχαμε κάνει στο Cleveland που έκανα την ιατρική του ύπνου ένα στρογγυλό τραπέζι και το δικό μου σχέδιο ήταν να βρω έναν τρόπο και να βρω κάποιους κανόνες για να μπορέσουμε τελικώς έτσι να βρούμε ποιες είναι οι κεντρικές άπνιες και κυρίως οι υπόπνιες που δυσκολευόμαστε. Και βλέπετε ότι μάζεψα πάρα πολλά πράγματα. Αν πούμε ότι κάποιο είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι η μέτρηση της εσωφαγικής πίεσης. Αλλά βέβαια το να καταπίνουμε αυτά τα μπαλόνια δεν είναι τόσο ευχάριστο και ούτε τόσο ευχάριστο να κοιμόμαστε με αυτά. Βλέπετε χαρακτηριστικά, έτσι, εδώ στη φάση, αυτή είναι η φάση του υπεραρισμού και αυτή η φάση είναι της κεντρικής άπνιας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην εσωφαγική πίεση. Αυτό είναι παθογνωμονικό, το ότι αυτό το στοιχείο είναι κεντρικό. Ένα πράγμα όμως που μπορείτε όλοι να κάνετε, γιατί όλοι έχουμε ένα οξύμετρο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε το βράδυ, είναι να υποψιαστούμε κάτι από την οξυμετρία. Προσέξτε, αυτό δεν είναι παθογνωμονικό, είναι ύποπτο. Όταν βλέπετε αυτή την τετραγωνισμένη οξυμετρία, με αυτή την περιοδικότητα θα πρέπει να υποψιάζεστε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει σε ό,τι αφορά την κεντρική άπνοια. Τώρα θα μου πείτε γιατί εδώ δεν είναι τετραγωνισμένη, γιατί εδώ μπορεί να τυχαίνει να είναι ο ονειρικός ύπνος που εκεί πια ισχύουν άλλοι κανόνες. Υπάρχει και αυτό το pulse transit time, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται να μεταδοθεί ο παλμός από την καρδιά μέχρι την περιφέρεια. Θα σας πω μόνο ότι βλέπετε εδώ ότι στα αποφρακτικά σύνδρομα έχουμε αρνητικοποίηση της εσωφαγικής πίεσης και αυτό πάει προς τα πάνω, ενώ στα αντίστοιχα κεντρικά δεν έχουμε καμία ουσιαστικά μεταβολή. Βλέπετε εδώ ένα αποφρακτικό σύνδρομο, έτσι, πώς ανεβοκατεβαίνει η εσωφάγια πίεση και πώς μεταβάλλεται το pulse transit time, έτσι, και όταν βάζουμε τη CPAP, κοιτάξτε πώς και τα δύο ομαλοποιούνται. Βεβαίως είναι αρκετά δύσκολο αυτό να το δούμε, κυρίως όταν υπάρχουν αρρυθμίες και κυρίως όταν υπάρχει κολπική μαρμαριγή. Έτσι λοιπόν οι κανόνες που κατέληξα και έγραψα τότε σε εκείνο το εγχειρίδιο για τους τεχνικούς μου στο Cleveland είναι ότι πώς θα διακρίνετε τα κεντρικά επεισόδια με κάποια απλά πράγματα χωρίς να χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά. Τα πάρα πολλά μπορούμε να τα λέμε στη συνέχεια αν έχουμε αμφιβολίες. Πρώτα απ' όλα, για να είναι ένα επεισόδιο κεντρικό, δεν θα πρέπει να υπάρχει αναπνευστική προσπάθεια. Και μιλάμε τώρα πια για αναπνευστική προσπάθεια που μετριέται με μια ειδική τεχνική, όχι με τους πιεζοελεκτρικούς κρυστάλλους που είχαμε παλιά στις ζώνες, αλλά με την τεχνική της επαγωγικής πιεθυσμογραφίας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι μπορούμε να βάλουμε ηλεκτρόδια τα οποία να δείχνουν τη μυϊκή δραστηριότητα τόσο στο διάφραγμα όσο και στους μεσοπλεύρους μυς, που το κάναμε παλιά και το καταργήσαμε στη συνέχεια. Τα κεντρικά επεισόδια σέβονται τον ύπνο REM. Οι αποκορεσμοί που κάνουν είναι ήπιοι έως μέτριοι. Και αυτό που θα δούμε είναι ότι η μικροαφύπνιση του εγκεφάλου δεν συμβαίνει στο τέλος του αναπνευστικού επεισοδίου όπως συμβαίνει στα αποφρακτικά στοιχεία, αλλά συμβαίνει στη φάση, στη μέση του υπεραερισμού. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Να το κρεσέντο τεκρεσέντο, να τη διακοπή της αναπνοής, να τη μικροαφύπνιση η οποία συμβαίνει στο μέσο της φάσης του υπεραερισμού, να τις πτώσεις του οξυγόνου οι οποίες δεν είναι μεγάλες. Αυτά εδώ είναι κινήσεις των ποδιών. Και μπορείτε να διαβάσετε και κάποια paper που στο μέλλον θα λέμε ότι όσο και περισσότερες είναι οι κινήσεις των ποδιών, τόσο χειρότερη μπορεί να είναι και η πρόγνωση. Δεν έχει μπει όμως ακόμα επισήμως. Έτσι. Και αυτό που βλέπετε εδώ πάνω, αυτές είναι οι ζώνες που ανεβοκατεβαίνει έτσι, η μικροταλαντώσεις, είναι επειδή οι ζώνες είναι ακίνητες, μεταδίδεται ο παλμός της καρδιάς και λέγεται καρδιοβαλιστικό artifact που μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να καταλάβουμε ότι είναι κεντρικά τα στοιχεία. Εδώ λοιπόν είναι ένα παράδειγμα από τον τεχνικό μου που τον είχα βάλει να σκοράρει αυτό το επεισόδιο
Έτσι, και μου είπε ότι αυτό εδώ πέρα, έτσι, αυτό δεν είναι δικό μου. Μετά έβαλα εγώ, είχα ένα μεσοπλεύριο, έβαζα εδώ στα μεσοπλεύρια ένα ειδικό ηλεκτρόδιο για να βλέπω αν υπάρχει κινητικότητα ή όχι. Αυτός δεν το ήξερε αυτό, είδε αυτό το επεισόδιο και το χαρακτήρισε σαν κεντρικό. Λέει, δεν κινείται η κοιλιά, δεν κινείται ο θώρακας, είναι κεντρικό. Μετά όμως, όταν του έβαλα να δει ότι υπήρχε προσπάθεια, κατάλαβε ότι τελικώς αυτό το επεισόδιο δεν ήταν κεντρικό, αλλά ήταν αποφραχτικό. Αλλά έφταιγε η όλη συνδεσμολογία, οι ζώνες, ίσως και πολλά άλλα. Εδώ, βλέπετε, το σκοράρει αυτό ως κεντρικό. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται εδώ κάτω, υπάρχει προσπάθεια. Αφού υπάρχει προσπάθεια, δεν σημαίνει ότι είναι κεντρικό, είναι αποφραχτικό. Αυτό το παρουσίασαν σε paper λίγα χρόνια μετά κάποιοι άλλοι. Εμείς δεν το γράψαμε τότε σε paper, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκαναν πάρα πολύ καλά. Έβαλαν πάρα πολλά μεσοπλεύρια μυογραφήματα. Βλέπετε, εδώ είναι η ροή, εδώ είναι η ισοφάγεια πίεση, εδώ είναι η κίνηση του θώρακα και της κοιλιάς. Αυτά λοιπόν τα είχαν χαρακτηρίσει ως κεντρικά επεισόδια και μετά αποκάλυψαν αυτό που το είχα κλειστό πριν και βλέπετε ότι υπάρχει κίνηση. Άρα τα επεισόδια είναι αποφραχτικά. Βλέπετε λοιπόν πόσο λάθος μπορούμε να κάνουμε πολλές φορές. Άρα λοιπόν θυμόμαστε τώρα, πάμε και στον επόμενο κανόνα, ότι ο ύπνος REM, εκεί δηλαδή που υπάρχει ουσιαστικά μυϊκή ατονία, σέβεται τα κεντρικά επεισόδια, ενώ εκεί τα αποφραχτικά γίνονται παραπάνω. Τώρα, γιατί τα σέβεται, μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Δεν θέλω όμως να καθυστερήσουμε σε αυτό. Ένα μόνο θα πω το τελευταίο. Ότι ο εγκέφαλός μας, όταν είμαστε στη φάση του REM ύπνου, που είναι και η μεγαλύτερη δημοσίευση που έγινε στην ιατρική του ύπνου στο Science από τον Ευγένιο Ασερίνσκι, όλο μας το σώμα είναι παράλυτο και ο εγκέφαλός μας καταναλώνει την ίδια ενέργεια που καταναλώνουμε και τώρα που μιλάμε. Άρα, έχουμε και μεγαλύτερη παραγωγή διοξιδίου, που μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο στο να μην φτάνουμε στον αναπνοϊκό ουδό. Όλα τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως θα βγουν και μέσα στη βιντεοσκόπηση και μπορείτε να τα δείτε. Εδώ ήταν ένα βράδυ που με έναν γιατρό, ο οποίος έκανε τον τεχνολόγο στο Cleveland, τον ΖΑΡ, κάναμε ένα πείραμα. Πήραμε ένα ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια και σπάσαμε τη νύχτα στα τρία. Στο πρώτο κομμάτι είχαμε διαγνωστικό, μετά βάλαμε CPAP και μετά βάλαμε BiPAP. Εδώ είναι το διαγνωστικό. Όλα αυτά τα μπλε που βλέπετε είναι τα κεντρικά επεισόδια. Ο ύπνος ήταν χάλια, βλέπετε από τις αφυπνήσεις που είχε. Εδώ στο διαγνωστικό κομμάτι, ως διαμαγείας, κάθε φορά που έμπαινε στον ονειρικό ύπνο, έφευγαν τα επεισόδια. Βάλαμε CPAP, αποτύχαμε. Μεγάλα νούμερα. Δεν είχε τότε ονειρικό ύπνο. Βάλαμε BiPAP, εξίσου αποτύχαμε. Εδώ είναι αναλυτικά όπως το βλέπουμε στην καταγραφή, αλλά είναι συμπυκνωμένο έτσι σε πολλά λεπτά. Εδώ βλέπετε είναι στη φάση του ονειρικού ύπνου που όλα ήταν καλά. Εδώ ο ασθενής γυρνάει. Πολλές φορές για να μπούμε σε τον ύπνο, κάνουμε μια απότομη κίνηση του κορμού και βλέπετε ότι ξαφνικά εμφανίζεται πάλι η αναπνοή της end-stokes. Και τι κάνουμε τώρα. Το βλέπουμε αυτό. Αυτός ο οποίος ενορχιστρώνει την αντιμετώπιση είναι ο καρδιολόγος και μόνο ο καρδιολόγος. Όταν ο καρδιολόγος κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει και ο ασθενής έχει προβλήματα στον ύπνο, τότε θα έρθει σε εμάς. Δεν θα έρθει σε εμάς για να τον κάνουμε καλά. Εμείς θα βοηθήσουμε στην όλη κατάσταση. Και πώς θα βοηθήσουμε? Με τον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό και τις διάφορες συσκευές που θα περιγράψουμε, με τη χορήγηση οξυγονοθεραπείας, ίσως και με κάποια φάρμακα όπως είναι η αρκετάζολαμίδη και η θεοφυλλίνη. Και γιατί να το κάνουμε αυτό? Γιατί τώρα, τον τελευταίο καιρό, θεωρούν κάποιοι ότι δεν πρέπει να θεραπεύουμε τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Πολύ απλά θα το κάνουμε, διότι ο λόγος που βάλαμε αυτές τις συσκευές δεν ήταν κανένας άλλος από το γεγονός ότι. Δεν ξέρω γιατί δεν το δείχνει εδώ. Ότι εδώ, σε αυτό το διάγραμμα, έτσι που δεν μας το δείχνει, φάνηκε ότι όταν ήμασταν στα επίγοντα και μάλωνε ο καρδιολόγος με τον πνευμονολόγο, στην ασθενή με το πνευμονικό είδημα, αν κάποιος είχε μια συσκευή, είτε ήταν CPAP είτε BiPAP, και την έβαζε στον ασθενή με το πνευμονικό είδημα, αυτοί που τελικά διασωληνώνονταν ήταν λιγότεροι. Άρα από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Αφού μπορούμε να διασωληνώνουμε λιγότερους, πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο αερισμού. Επίσης, βγήκαν πάρα πολλές μελέτες που έδειχναν μάλλον, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, ότι η αναπνοή της end-stokes είναι κακός προγνωστικός παράγοντας για την καρδιακή ανεπάρκεια. Στο Blue Journal. Άλλοι, στο chest, βλέπετε, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης απνιών υποπνιών, όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις της αριστεράς κοιλίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η θνητότητα. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε αυτά, οπότε αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε. Βεβαίως, επειδή μιλάμε με τους ασθενείς, οι ασθενείς πολλές φορές σε ρωτάνε και στην Αμερική ρωτάνε πολύ περισσότερα, διότι βλέπουν και στο διαδίκτυο κάποια πράγματα
και έχουν περισσότερες απορίες. Και μπορεί να σε ρωτήσει, γιατρέ μου, γιατί πας να μου φυσάς αέρα που φυσάει η CPAP για να μου ανοίξει ένα σωλήνα, αφού μου λες ότι ο σωλήνας μου είναι ανοιχτός. Τότε πια τι μπορείς να του πεις. Μπορείς να του πεις ότι δεν ξέρω, είναι και κεντρικό, αλλά είναι και αποφραχτικό το στοιχείο και προσπαθώ να αντιμετωπίσω το αποφραχτικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μπορεί η θετική πίεση να δρά ευεργετικά στο κέντρο της αναπνοής. Ή αν δεν έχεις τίποτα να του πεις, μπορεί να του πεις ότι ξέρεις, υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι αν σου εφαρμόσουμε μία αναπνευστική συσκευή, θα κάνεις λιγότερες άπνιες, θα έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής, θα δουλεύει καλύτερα η αριστερή σου κοιλία. Έλα όμως που βγήκε η πρώτη μεγάλη μελέτη η οποία αμφισβήτησε αυτά τα πράγματα, ήταν από τον Μπράντλεϊ το 2005. Ευτυχώς δεν κατέριψε τότε το μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Ο οποίος τι έκανε. Πήρε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, στους οποίους δεν έκανε τίποτα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αναπνευστικών συσκευών, και ασθενείς τους οποίους τους έβαζε σε CPAP. Και ενώ έβλεπε ότι βελτιωνόντουσαν πράγματα όπως το κλάσμα εξώθησης, όπως η μέση τιμή του οξυγόνου στο αίμα, όπως η ελάχιστη τιμή του οξυγόνου στο αίμα, όταν πήγαινε να δει τι γινόταν με την επιβίωση, βλέπετε ότι η επιβίωση ήταν καλύτερη για τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι δεν ήταν στο CPAP σε σχέση με τους άλλους, μέχρι ένα σημείο που τα πράγματα αυτά άλλαζαν. Αυτός ήταν και ο λόγος που η μελέτη αυτή διεκόπη. Βεβαίως, δεν έγιναν άμεσα ανακοινώσεις, τα καταργούμε όλα. Εδώ ήρθαν κάποιες μεταναλύσεις και τι είπαν. Ότι υπάρχουν στην καρδιακή ανεπάρκεια ασθενείς οι οποίοι απαντούν στη CPAP και ασθενείς οι οποίοι δεν απαντούν στη CPAP. Και ποιο είναι το μαγικό νούμερο. Δεν είναι αυτό που όλοι θέλετε να βλέπετε στην αποφρακτική άπνοια, να έχουμε κάτω από 5 επεισόδια να δείχνει το μηχάνημα και να βγαίνει ένα χαμογελαστό ανθρωπάκι. Είναι το νούμερο 15. Εκεί ακριβώς που αρχίζει η θεραπεία της αποφρακτικής άπνοιας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης συμπτωμάτων, αρχίζουμε να λέμε ότι κάτι κάνουμε σε ό,τι αφορά την κεντρική άπνοια. Περίεργο μεν, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Και βλέπετε ότι όλες οι μελέτες είχαν ένα δείκτη 15 και πάνω. Δηλαδή, ο ασθενής πάταγε το πρωί τη συσκευή του και τι έβλεπε. Έβλεπε ένα νούμερο 16, 17, 18 και μπορεί και να αγχωνόταν αν δεν του λέγαμε ότι το όριο που εμείς θέτουμε είναι το 15. Έτσι λοιπόν βγήκανε το 2012 οι οδηγίες που αφορούσαν την χρήση μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού στα σύνδρομα κεντρικής άπνοιας, στα οποία περιλαμβανόταν και η CPAP, περιλαμβανόταν και η BiPAP, περιλαμβανόταν και μία μαγική συσκευή. Έτσι θα την πω, γιατί είχα και τη χαρά να την προσθέσω ως εισαγάγος στο Cleveland Clinic, ο σερβοαναπνευστήρας. Βέβαια, όλοι ξέραμε όταν κάναμε αυτά τα πράγματα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι εφαρμόζοντας θετική πίεση στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί μεν να μειώνουμε το μεταφόρτιο, αλλά το κακό είναι ότι μειώνουμε και το προφόρτιο. Έτσι λοιπόν, όπως περιγράφηκε από τον Τζεβαχέρη και με αφορμή κάποιο άσχημο γεγονός που συνέβη στο εργαστήριό του, ότι κινδυνεύουμε, αν αυξήσουμε πάρα πολύ τις πιέσεις, να κάνουμε υπόταση. Άρα λοιπόν, αν οι τεχνικοί μας το βράδυ θέλουν να μας ικανοποιήσουν αυξάνοντας τις πιέσεις να διώκουν τα επεισόδια, μπορεί να έχουμε επικίνδυνα επεισόδια, ιδίως σε αυτούς που έχουν υποκείμενη στεφανία νόσο ή κολπική μαρμαριγή. Άρα η μεγαλύτερη πίεση δεν είναι η καλύτερη. Τότε λοιπόν και για το σερβοαναπνευστήρα άρχισαν κάποιες μελέτες να λειτουργούν, γιατί λένε δεν γνωρίζουμε ακριβώς τους αλγόριθμούς τους. Φαίνεται ότι οι μελέτες που δεν θέλω να σας πω γιατί είναι πάρα πολλές, έδειχναν ότι είναι πάρα πολύ καλοί και σε ό,τι αφορά ότι μείωναν το δείκτη κάτω από 5 και στην ποιότητα ζωής και στα πάντα, αλλά να περιμένουμε. Ποια ήταν η λογική αυτής της ειδικής συσκευής, ήταν ότι τι έχουμε. Έχουμε υπεραρισμό και άπνοια. Τι κάνουμε. Στη φάση του υπεραρισμού δεν δίνουμε πίεση, ώστε να μην επιδεινώνουμε το φαινόμενο. Και στη φάση της άπνοιας δίνουμε. Έχουμε δηλαδή ένα μηχάνημα το οποίο βλέπει ένα παράθυρο 2-3 λεπτών, βγάζει τον καταλεπτόν αερισμό και μετά στα επόμενα λεπτά δείχνει το 90%. Σε αυτό το 90% γεμίζει λίγο τις τρύπες της άπνοιας και μειώνει λίγο την υπέρπνοια. Αυτή ήταν η λογική. Αλλά το πρωτόκολλο έλεγε, πρώτον, δεν το κάνουμε σε υποαερισμό, δηλαδή σε κάποιον ο οποίος έχει παχυσαρκία, γιατί θα τον επιδεινώσουμε τον υποαερισμό αφού πάμε με το 90%. Ότι πρέπει να μετράμε την αρτηριακή πίεση. Οπωσδήποτε. Και πρέπει να φοράμε full face mask, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί ο αλγόριθμος. Και κοιτάξτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να ένας ασθενής ο οποίος έχει αναπνοή chain stokes και τον βάζουμε στη συσκευή του σερβοαναπνευστήρα. Αρχικά τις άπνιες τις γεμίζουμε λίγο, σιγά σιγά, κάθε 20 λεπτά κάνουμε τις αλλαγές μας, μειώνουμε τον υπεραρισμό
και στο τέλος μπορεί να επιτύχουμε ακόμα και αυτό. Βεβαίως, μετά το 2015 βγήκε ένα άρθρο το οποίο έκανε πάρα πολύ μεγάλο πάταγο. Είπε με πολύ πολύ απλά λόγια ότι, ενώ δεν ήταν καλά σχεδιασμένο και θα σας πω και κάποιους λόγους γι' αυτό, ότι ο σερβοαναπνευστήρας όχι μόνο δεν κάνει καλό, κάνει κακό στους ασθενείς οι οποίοι έχουν κεντρικού τύπου άπνοια και βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Γιατί αυξάνει τον κίνδυνο των θανάτων. Και βλέπετε θάνατοι από οποιαδήποτε αιτία, σε αυτούς που έχουν σερβοαναπνευστήρα και σε αυτούς που δεν κάνουν τίποτα. Και επίσης έχει και θάνατοι από καρδιακή ενόσο που είναι ακριβώς το ίδιο. Άμεσα τότε η Αμερικανική Ακαδημία Ύπνου έβγαλε σήμα και είπε: μαζέψτε όλους τους ασθενείς που έχετε δώσει σερβοαναπνευστήρες, ενημερώστε τους για αυτό το θέμα, ώστε να θέλουν ήδη να συνεχίσουν τη θεραπεία. Κάντε πάρα πολύ προσεκτική εκτίμηση των ασθενών. Έγινε δηλαδή ουσιαστικά ένα stop, δημιουργήθηκε ένας πολύ πολύ μεγάλος φόβος. Ένας φόβος ο οποίος δεν έπρεπε να γίνει, γιατί πολύ απλά εν συνεχεία όλα αυτά τα οποία ήρθαν έδειξαν πόσο λάθη είχαν γίνει σε αυτό το πρώτο paper. Βλέπετε λοιπόν ότι λίγο μετά στο αμερικανικό περιοδικό της κλινικής ιατρικής του ύπνου λένε ότι θα βάζουμε σερβοαναπνευστήρα μόνο σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα κλάσμα εξώθησης πάνω από 45%. Κάτω από 45% δεν θα βάζουμε. Γυρνώντας όμως σε αυτό το paper του Κάουι στο New England που το υπογράφηκε ο Τέσλερ, αυτό είναι το θέμα, έτσι που ήταν ο πρώτος εργάτης που έβαλε τους σερβοαναπνευστήρες στη Γερμανία, υπήρχε πρωτόκολλο ελέγχου της αρτηριακής πίεσης σε αυτούς τους ασθενείς. Όπως λέγαμε όταν το πρωτοβάλαμε το 2006. Όχι. Έτσι. Ελέγχαμε τα υποτασικά επεισόδια. Βάζαμε holter πίεσης να δούμε τι γίνει. Γιατί πεθαίνει ένας ασθενής μέσα στη νύχτα. Πεθαίνει από υπόταση, πεθαίνει από αρρυθμία, πεθαίνει από εγκεφαλικό. Από τι πεθαίνει. Παρακολουθούσαμε τους ασθενείς αυτούς. Σε μια νόσο που έχει τόσο κακή πρόγνωση. Εμείς εδώ στο εργαστήριο είπαμε να τους παρακολουθούμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, στις 5 μέρες, τη βδομάδα, 15 μέρες. Εδώ κοιτάξτε, παρακολούθησαν στις 2 εβδομάδες, στους 3, στους 12 και κάθε μήνες. Μα είναι δυνατόν να στηριχτούμε σε αυτά. Αυτά βέβαια δεν λέγονται στο κύριο paper που είναι το αρχικό. Είναι σε ένα supplement που είναι 100 σελίδες και δύσκολα το διαβάζει κανείς. Χρησιμοποιούσαμε τη μάσκα που πρέπει. Όχι σε όλους. Και κοιτάξτε, σε περιοδικό στο New England υπήρχαν και ασθενείς, 60, έτσι, που δεν γνωρίζαμε τι μάσκα φορούσαν. Άρα λοιπόν, ίσως άδικα κατηγορήσαμε τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Επίσης, θεραπεύαμε τελικά τους ασθενείς. Πώς είναι δυνατόν ο δείκτης απνιών-υποπνιών να είναι 6,8 και ο δείκτης αποκορεσμών να είναι μεγαλύτερος? Μάλλον και οι άπνιες θα έπρεπε να ήταν περισσότερες. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο paper που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Ευρώπη, έτσι που έχει πάρει όλους αυτούς τους ορισμούς από την Αμερικανική Ακαδημία Ύπνου και σας βάζω για αυτό τον αλγόριθμο. Να δείτε ότι όταν έχουμε λοιπόν αποφρακτική άπνοια του ύπνου, έτσι, και υπάρχει κυρίως, μάλλον ξεκινάμε από αυτό, έχουμε καρδιακή ανεπάρκεια, έχουμε κλάσμα εξώθησης κάτω από 45%, έχουμε κυρίως κεντρικές άπνιες, έχουμε σοβαρά συμπτώματα, βάζουμε CPAP. Έχουμε λίγα συμπτώματα, δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε κλάσμα εξώθησης πάνω από 45%, έχουμε δείκτη πάνω από 15, επιμένει αυτό με τη CPAP. Μπορούμε να βάλουμε σερβοαναπνευστήρα. Έχουμε μόνο αυτό εδώ πέρα το τελευταίο, δεν θέλω να το κρατήσετε γιατί τουλάχιστον στα αμερικάνικα βιβλία δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ασθενή με αποφρακτική άπνοια και κεντρικό στοιχείο και επιμένει πάνω από 15, μπορούμε να βάλουμε σερβοαναπνευστήρα. Αυτό ας το αφήσουμε. Ας σταθούμε σε αυτά εδώ. Την ίδια λογική, δηλαδή το μαγικό νούμερο του 15, που αν καταφέρεις να το πιάσεις με τη CPAP, σταματάς εκεί. Αν δεν καταφέρεις, πας στο σερβοαναπνευστήρα. Και το μαγικό νούμερο πάνω ή κάτω από 45% πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρουμε τι από τα δύο θα βάλουμε. Βέβαια, ποιος μου λέει εμένα ότι ο ασθενής το Σεπτέμβριο έχει 45% και το Δεκέμβριο δεν έχει 40% ή παρακάτω. Δηλαδή, είναι μια δυναμική κατάσταση και ίσως όλα αυτά είναι περισσότερο στη θεωρία παρά στην πράξη. Και φτάσαμε να λέμε, μήπως τελικά η αναπνοή της Jane Stokes είναι ένας φίλος και όχι ένας εχθρός. Άλλωστε, αν κάτσεις και το σκεφτείς, αυτή η ρυθμικότητα με την οποία ανεβοκατεβαίνει, γενικά η ρυθμικότητα στη φύση, δείχνει σοφία. Μήπως τελικά αυτό είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν αυτοί οι ασθενείς να επιβιώσουν περισσότερο. Αν όμως συμβαίνει αυτό,
και αυτό είναι από το editorial στο πρώτο άρθρο του New England που είπαμε, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια να καταστήλουμε την αναπνοή chain stocks, όπως για παράδειγμα τις πανάκριβες τεχνικές διέγερσης του φρενικού νεύρου. Και τελικά, ποτέ κανείς δεν απάντησε αυτοί οι ασθενείς πότε πέθαναν. Πρώτα απ' όλα, για να φοράμε μία αναπνευστική συσκευή και να μην νιστάζουμε και να μην είμαστε κουρασμένοι, μπορεί να τη φοράμε 70% από τις νύχτες της εβδομάδας και τουλάχιστον 4 ώρες. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα καρδιαγγειακά και όλα τα υπόλουπα προβλήματα γενικώς της αποφρακτικής ύπνικής άπνης, πρέπει να τη φοράμε όλα τα βράδια και όλο το βράδυ. Αυτοί οι ασθενείς τη φορούσαν τη συσκευή τους περίπου 3 ώρες. Ποτέ δεν μάθαμε αν τελικώς πέθαναν φορώντας τη συσκευή ή μη φορώντας τη συσκευή. Γιατί εγώ μπορώ κάλλιστα να πω ότι το γεγονός ότι δεν τη φόραγαν αρκετά ήταν το αίτιο που συνέβη αυτό και ότι οι θάνατοι συνέβησαν όταν δεν φόραγαν τη συσκευή και όχι όταν φόρεσαν τη συσκευή. Ουδέποτε απάντησαν παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις που κάναμε και στο ίδιο τον Ουίνγκια. Και τι κάνουμε, γυρνάμε σε άλλες θεραπείες, το οξυγόνο. Το οξυγόνο, για παράδειγμα, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι βοηθάει στην κεντρικού τύπου άπνοια. Σε ό,τι αφορά την αποφρακτικού τύπου άπνοια, μπορεί να μειώνει λίγο την αποφρακτική, αλλά αυξάνει το μέγεθος των αναπνευστικών επεισόδων. Γι' αυτό δεν το θέλουμε. Αλλά στην κεντρική άπνοια βλέπετε ότι έχει επίδραση. Άρα το να βάλουμε σε έναν ασθενή ο οποίος έχει κάτι πυροχή, κεντρική άπνοια, οξυγόνο, είναι καλό. Είναι σχεδόν το ίδιο με τη CPAP κάποιες φορές. Και βλέπετε τι εφαρμοζόταν πολλά χρόνια πνιρ. Βάζαμε αρχικά CPAP σε χαμηλές πιέσεις. Γιατί χαμηλές πιέσεις? Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει μείωση του προφορτίου και μεγάλο υποτασικό επεισόδιο. Περιμέναμε 3 εβδομάδες. Και στη συνέχεια, αν δεν πήγαιναν καλά, βάζαμε οξυγόνο. Ή επίσης βάζαμε και κάποια φάρμακα τα οποία βοηθούσαν να μειώνονται οι μικροαφυπνίσεις. Βραχίας δράσης πυπναγωγά. Έτσι, όπως ήταν η τριαζολάμη, μια βενζοδιαζεπίνη, ή από τα Z-drugs είναι η ζαλεπλόνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά καλό θα είναι να μην τα βάλετε στο μυαλό σας τα φάρμακα, αλλά να σκεφτείτε ότι ένας πολύ καλός τύπος αντιμετώπισης είναι αυτός ο παλιός. Χαμηλές πιέσεις στη CPAP και συμπληρωματικό οξυγόνο. Περιστατικό ιδιοπαθούς κεντρικής άπνοιας. Αυτός ο άνθρωπος έτσι δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Είχε αϋπνία τύπου έλευση του ύπνου και δεν μπορούσε να κοιμηθεί, όπως το γράφω, γιατί ακριβώς συνέβαινε αυτό εδώ το επεισόδιο. Πώς τον αντιμετωπίσαμε? Τον αντιμετωπίσαμε χορηγώντας του φάρμακα, μη βενζοδιαζεπινούχα υπναγωγά ή βενζοδιαζεπινούχα πνάγωγά, με μικρό χρόνο ημίσια ζωής, ώστε να εμποδίσουμε αυτά τα ξυπνήματα που είχε μέσα στη νύχτα και να μαλλοποιήσουμε τον ύπνο του. Το δεύτερο περιστατικό που είδα στη ζωή μου, αυτό στην Ελλάδα. Ένας ασθενής με κεντρικού τύπου, με ιδιοπαθή άπνοια, κεντρικού τύπου άπνοια, η οποία αντιμετωπίστηκε με τη χρήση σερβοαναπνευστήρα. Βεβαίως, πριν κάποιος βγάζει συμπεράσματα, θα πρέπει να μην κάνει λάθη. Για παράδειγμα, μερικές φορές βλέπω αυτά. Μου λένε κεντρική άπνοια. Όπα, τι πάθαμε τώρα. Πράγματι, αυτό είναι μια κεντρική άπνοια, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό δεν το σκοράρουμε στη μελέτη ύπνου. Εδώ υπάρχει ροχαλιτό, εδώ υπάρχει μια αύξηση των αντιστάσεων και μια υπόπνοια πιθανώς. Εδώ ξυπνάει ο εγκέφαλος, γίνεται υπέρπνοια, πέφτει στον ουδό και κάνουμε μια κεντρική άπνοια μετά από μια αφύπνιση. Αυτή δεν τη μετράμε στη μελέτη. Αυτό είναι που μετράει το πριν, είναι αποφρακτικό και όχι το κεντρικό. Κεντρική άπνοια σε μεγάλο υψόμετρο. Βλέπετε. Ο κύκλος είναι συνήθως μικρότερος. Όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν κάποιον κωδικό. Σχεδόν όλοι εμφανίζουμε στα 4.000 μέτρα, αλλά έχει περιγραφεί και να πάμε και σε κάποιο χωριό στα 1.500 μέτρα. Κοιτάξτε τι γίνεται άμα πάμε στα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Έτσι, πώς είναι η αναπνοή το βράδυ και πώς πέφτει το οξυγόνο. Και αναρωτιέται κανείς, μήπως τελικά αυτός είναι προστατευτικός μηχανισμός. Αυτό είναι που βάζει το μυαλό μας να σκεφτούμε και για την κεντρική άπνοια με την αναπνοή chain stocks. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις σε ανθρώπους έτσι οι οποίοι ήταν στο μεγάλο υψόμετρο. Τι γίνεται λοιπόν στο μεγάλο υψόμετρο? Είναι πιο συχνό στους άνδρες, γιατί έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στους χυμού υποδοχής. Όταν ανεβαίνουμε στο μεγάλο υψόμετρο, έχουμε πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Το περίεργο είναι ότι ενώ όσο καθόμαστε περισσότερο στο υψόμετρο, τις 2-3 πρώτες μέρες, όσες 2-3 πρώτες εβδομάδες, βελτιώνεται η κλινική εικόνα, κοιμόμαστε καλύτερα, αλλά άμα κάνουμε πολυπνογραφία, η περιοδική αναπνοή γίνεται χειρότερη. Και τα αντικειμενικά ευρήματα, έτσι, που βλέπουμε τουλάχιστον στην πολυπνογραφία, δεν πάνε μαζί με τα υποκειμενικά. Ο άλλος νιώθει καλύτερα και βλέπει το βράδυ τρομερούς αποκορεσμούς και φοβερά επεισόδια. Και βέβαια έχουμε μία μείωση του Ν3, μπορεί να μειωθεί ο REM ύπνος ή να μείνει σταθερός και αυξάνονται οι μικροαφυπνίσεις. Μόνο που βλέπετε από όλα αυτά τα επεισόδια που κάνει που είδατε πριν, μόνο στο 25% ξυπνάει ο εγκέφαλος. Και όσο προχωράει η παραμονή στο υψόμετρο, μειώνεται αυτό το ποσοστό, οπότε δεν ξυπνάει και κοιμάται πιο καλά. Παρότι τα επεισόδια γίνονται χειρότερα.
ο κύκλος είναι συνήθως μικρός και εδώ ισχύει έτσι ότι βελτιώνεται στη φάση του ονειρικού ύπνου. Τώρα, κεντρική άπνοια σχετιζόμενη με υποκείμενη νόσο χωρίς αναπνοή chain stokes. Δεν θα σας τα πω όλα αυτά, μόνο που εδώ βλέπετε ότι πρέπει να υπάρχουν και συμπτώματα. Τα ίδια πολυκαταγραφικά ευρήματα με αυτήν που έχει chain stokes. Έτσι, και βέβαια, συνήθως υποκρύπτεται είτε ένα νευρολογικό νόσημα, είτε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μόνο η συστολικού τύπου, υπάρχει και η διαστολικού τύπου καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική ανεπάρκεια. Και βέβαια, πάντοτε θα ξέρουμε ότι θα πρέπει να ελέγχουμε για φάρμακα που μπορεί να κάνουν αυτόν τον τύπο αναπνοής και ότι ποτέ η κεντρική άπνοια δεν αποκλείει τη συνύπαρξη και της αποφρακτικής άπνοιας. Μια σειρά από νοσήματα που μπορείτε να δείτε αυτή την αναπνοή, νευρολογικά νοσήματα, να σταθείτε πολύ στην νόσο του Πάρκινσον, στη μια από τις πιο συνηθισμένες συνουκλεοπάθειες, έτσι που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και υποαερισμό, και κεντρικές άπνοιες, και στράιντορ στις φωνητικές χορδές, και αποφρακτικές άπνοιες, και περίεργες συμπεριφορές στον ονειρικό ύπνο. Κεντρική άπνοια σχετιζόμενη με λήψη φαρμάκων ή άλλων ουσιών. Έτσι, δίνουμε πάρα πολλές ουσίες, ναρκωτικές και μη, έτσι, στις κακοήθειες για τον πόνο, σε πολλά άλλα νοσήματα. Τι γίνεται, αφορά συνήθως τη μεθαδόνη, τη μακρά δράση, μορφίνη, την κονδεΐνη. Αυτοί οι ασθενείς συνήθως έχουν και υποαερισμό, οπότε σε αυτούς πολλές φορές δεν είναι ένδειξη το να βάλουμε αυτή τη συσκευή που είπαμε, το σερβοαναπνευστήρα. Και κοιτάξτε, αυτοί οι ασθενείς έχουν έντονη ημερήσια επνηλία και ξέρουμε ότι η υποκειμενική κλίμακα για να μετρήσουμε την επνηλία είναι η κλίμακα Epworth. Μόνο που σε αυτούς δεν υπάρχει αναλογία με την κλίμακα Epworth, αλλά με τους δείκτες κατάθλιψης, όπως μπορούμε, παράδειγμα, να τους μετρήσουμε με το ερωτηματολόγιο του Beck. Και σε αντίθεση με τους άλλους τύπους, που είπαμε ότι βελτιώνεται στο NEET3, έτσι, εδώ γίνεται χειρότερη στη φάση του ύπνου βραδέων κυμάτων. Τώρα, συνήθως εμφανίζεται μετά από 2 μήνες, συνήθως είναι πιο συχνή στα μακράς δράσης και βάσματα και κοιτάξτε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο, διότι 30% των ατόμων που συμμετέχουν στα προγράμματα χορήγησης μεθαδόνης είχαν κεντρική άπνοια πάνω από 5 και 20% πάνω από 10. Δηλαδή, αν κάτσουμε και τα πάρουμε όλα με τους αριθμούς και πούμε ότι όλα πρέπει να τα θεραπεύσουμε, μπαίνουμε σε κίνδυνο. Τον κίνδυνο βέβαια τον δημιουργούμε και εμείς οι ίδιοι, που βλέπετε πώς ανεβαίνει το βέλος στο πώς δίνουμε τέτοια φάρμακα. Πώς ανεβαίνουν οι άπνοιες και οι αποφρακτικές όταν δίνουμε τέτοια φάρμακα. Και τελειώνουμε με το τελευταίο σύνδρομο, που είναι η complex sleep apnea. Η complex sleep apnea δεν παρατηρείται σε έναν άνθρωπο που κοιμάται στο κρεβάτι του με το μαξιλάρι του. Πρέπει αναγκαστικά να έχει και ένα εξάρτημα, που ονομάζεται μια αναπνευστική συσκευή. Δηλαδή, έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος έχει μια αποφρακτικού τύπου άπνοια. Πάμε να του βάλουμε τη συσκευή CPAP ή BiPAP χωρίς ενδογενή αναπνευστικό ρυθμό, και ενώ διώχνουμε τα αποφρακτικά επεισόδια, ξαφνικά εμφανίζεται το ένα κεντρικό επεισόδιο μετά το άλλο. Και χαλάει τον ύπνο του ασθενούς. Για πολλά χρόνια. Άλλοι έλεγαν ότι υπάρχει αυτό, άλλοι ότι είναι στη φαντασία κάποιων άλλων. Αυτό που όλοι συμφωνούσαν είναι ότι τα ποσοστά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ας πούμε, οι Ιάπωνες, ίσως πολύ πιο προσεκτικοί στις μελέτες τους, καμιά φορά έχουν χαμηλότερα ποσοστά. Και αυτό που ξέραμε ότι αυτό το φαινόμενο, αν εμφανιστεί, το καλό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι συνήθως αποδράμει. Δηλαδή, πρέπει να έχεις υπομονή. Μετά από 8 εβδομάδες, μόλις 1,5% έβγαζαν αυτό το πρότυπο αναπνοής που θα σας δείξω εικόνες στη συνέχεια. Να όμως, που μπήκε τελικά, δεν ήταν στη φαντασία μας, έτσι, μπήκε, απέκτησε κωδικό. Αυτός είναι ο ορισμός. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο στον ορισμό, αλλά σε αυτό που σας είπα. Έχεις άνθρωπο με αποφρακτική άπνοια, πας να τον κάνεις καλά, διώχνεις το αποφρακτικό στοιχείο και ξαφνικά μπροστά σου θολώνεις. Γεμίζει κεντρικές άπνοιες, ο ασθενής δεν ανέχεται τίποτα και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Βεβαίως, τα περισσότερα πράγματα στην ιατρική του ύπνου πολλές φορές γίνονται από απειρία και λάθη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για πολλές συσκευές όπως εδώ που μπορεί να βάλει κανείς και το σερβοαναπνευστήρα για να διώξουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί πολλές φορές, τι γίνεται, μπορεί να μην έχουμε βάλει την κατάλληλη μάσκα. Αν δεν έχουμε βάλει την κατάλληλη μάσκα, μπορεί τεχνικά να παράγουμε αυτό το πράγμα από τις απώλειες της μάσκας. Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε ύγρανση. Έτσι, η ύγρανση βοηθάει την ρινική αναπνοή και μειώνει αυτό το φαινόμενο. Άρα, δηλαδή, για κάθε ασθενή πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε και τον κατάλληλο εξοπλισμό και αν αυτό το πράγμα είναι πραγματικό ή το κάναμε εμείς τελικώς, μη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα. Και βέβαια, αυτό που ισχύει τώρα, βλέπετε ότι τελικώς πράγματι αυτό το οποίο εμένει και μας ενδιαφέρει είναι μόλις το 2%, που είναι μικρό ποσοστό.
Δεν θα σταθώ στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, έτσι θα μπορέσετε να τους δείτε από την ανάρτηση που θα γίνει. Θα πω όμως τι κάνουμε το βράδυ, γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, αν ο τεχνικός ή ο γιατρός το βράδυ, γιατί οι γιατροί για πολλά χρόνια κάθονται το βράδυ, έτσι βλέπουν αυτή την κόμπλεξη λιπάπνια και τα χάνουν όλα, θα πρέπει να πάνε πίσω να δουν μήπως έκαναν κάποιο λάθος. Μήπως ο ασθενής αυτός πράγματι είχε κεντρικού τύπου καρδιακή ανεπάρκεια. Και φτάσαμε στο δεύτερο μισό της νύχτας που είπαμε και τότε με τη μετακίνηση των υγρών αρχίζει και βγάζει τα κεντρικά επεισόδια τώρα που διώχνουμε τα αποφρακτικά. Όχι πανικός, δεν θα ευχαριστήσουμε το διευθυντή μας, έτσι, η τεχνική, με το να αυξάνουμε την πίεση. Όσο αυξάνουμε την πίεση, τόσο χειροτερεύουμε τα πράγματα. Και αν έχουμε κάνει κανένα λάθος, τόσο ρίχνουμε και το προφόρτιο και τόσο χειρότερα μπορεί να γίνουν στη συνέχεια. Η κατάλληλη μάσκα. Αν η μάσκα έχει μεγάλη απώλεια, την αλλάζουμε. Βάζουμε στοματορρινική που να κάτσει καλά. Μπορεί να αυξήσουμε το μήκος σωλήνα. Και τι κάνουμε έτσι? Αυξάνουμε το διοξίδιο ώστε να απομακρυνθεί από τον οδό που κάνει τα προβλήματα και να μπορέσουμε να το λύσουμε με ειδικές βαλβίδες. Μπορεί να γίνει πέρα από την αύξηση σωλήνα. Και χορήγηση φαρμάκων που δεν θα ήθελα να το κάνετε, θα είναι αντικείμενο, αν όποιος σας ενδιαφέρεται, μια ξεχωριστή συζήτηση. Και πάμε στην κλινική πράξη. Αυτή είναι η αλήθεια που βλέπουμε κάθε μέρα. Ένας άρρωστος, έτσι, βλέπετε ότι εδώ πέρα κάνει άπνιες. Ο ένας είναι ορεινικός μετατροπέας πίεσης και αυτός είναι ο θερμίστορας. Βλέπετε ότι εδώ πέρα σταματάει ένας. Αυτή η άπνια ονομάζεται μεικτή. Γιατί ονομάζεται μεικτή? Γιατί έχει ένα αρχικό τμήμα, στο οποίο είναι κεντρικό, και ένα δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι αποφρακτικό. Βλέπετε και παράδοξη κινητικότητα. Αυτή η μεικτή άπνια ουσιαστικά είναι σαν την αποφρακτική άπνια. Μόνο τι συμβαίνει? Εδώ λοιπόν, μετά το τέλος της άπνιας, λόγω του υπεραρισμού, και ενώ ο σωλήνας έχει κλείσει, ο άρρωστος φτάνει το διοξίδιο στον αναπνευστικό οδό, του λέει ο εγκέφαλος, stop, μην παίρνεις λίγο ανάσα. Και δεν παίρνει ανάσα μέχρι να φτιάξει το διοξίδιο. Μόλις όμως το διοξίδιο φτιάξει, βλέπουμε ότι βρίσκεται μπροστά από τον κλειστό αεραγωγό. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς που βγάζουν πολλές μεικτές άπνιες είναι και οι πιο επικίνδυνοι να κάνουν αυτή την κόμπλεξ λιπάπνια. Βλέπετε, στη συνέχεια τον βάζουμε σε αναπνευστική συσκευή. Και τι γίνεται? Διώξαμε τα αποφρακτικά επεισόδια και να το ένα μετά το άλλο τα κεντρικού τύπου επεισόδια. Περιμένουμε, χαμηλώνουμε τις πιέσεις και περιμένουμε. Και εδώ είμαστε τυχεροί και εξαφανίστηκε. Όπως βλέπετε και στην οξυμετρία. Αυτό εδώ δεν είναι κεντρικού τύπου, δεν είναι κόμπλεξ λιπάπνια, διότι πράγματι υπάρχουν κεντρικά επεισόδια, μόνο που η συσκευή που έχει τεθεί εδώ είναι συσκευή με ενδογενή αναπνευστικό ρυθμό. Αυτό είναι εκτός του ορισμού. Κόμπλεξ λιπάπνια μπορεί να έχουμε μόνο όταν βάλουμε κάποια συσκευή που δεν δίνει αναπνοές. Γιατί άμα δίνει αναπνοές, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι, βλέπετε ότι εδώ η ίδια η αναπνοή που είναι μια BiPAP ST δίνει αναπνοές. Άρα αυτό δεν είναι. Αυτό όμως είναι. Βλέπετε, έχει φτάσει 13 η πίεση και το ένα επεισόδιο διαδέχεται το άλλο. Αυτός είναι ένας ασθενής, τον είχα πριν από 2 χρόνια περίπου, που βλέπετε ότι είχε μια χαρακτηριστικού τύπου, αποφρακτικού τύπου άπνια. Εδώ είναι οι υπόπνιες που κάνει στη διάρκεια της νύχτας, πέφτει το οξυγόνο, κάνει κινήσεις των ποδιών. Βλέπετε, το ένα επεισόδιο διαδέχεται το άλλο. Σε κάποιες φάσεις, ιδίως όταν ήταν σε ύπτια θέση, μου έκανε και τις μεικτές άπνιες που σας έδειξα πριν. Του έβαλα μία αναπνευστική συσκευή περιμένοντας, μόνο που τα νούμερα ήταν τεράστια. Μου έβγαζε 30, 40, δεν σταμάταγε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί και από αυτά τα επεισόδια. Έτσι λοιπόν τον ξανάβαλα στο εργαστήριο και στο πρώτο κομμάτι της τιτλοποίησης χρησιμοποίησα τη CPAP. Και βλέπετε, βάζοντας CPAP, μου κάνει το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Αυτό λοιπόν του κατέστρεφε τον ύπνο και οδηγούσε και σε μέτριους μεν, αλλά υπαρκτούς αποκορισμούς της αιμοσφαιρίνης. Όποια θέση και να πάρει, το ένα επεισόδιο διαδέχεται το άλλο. Και στη συνέχεια τον έβαλα σε αυτή την ειδική συσκευή του σεβοαναπνευστήρα, όπου όλα πήγαν καλά, όπως είχαν πάει καλά όταν το πρωτοβάλαμε το 2006, έτσι σε αυτόν εδώ τον ασθενή, που βλέπετε, ενώ μας έβγαζε κόμπλεξ λιπάπνια, του βάζαμε CPAP, αποτύχαμε μια φορά, του βάζαμε BiPAP, αποτύχαμε δεύτερη φορά και του βάλαμε σεβοαναπνευστήρα και όλα πήγε καλά. Και κλείνω με αυτό, όταν έγραψα, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι σε αυτούς τους ασθενείς βάζουμε σερβοαναπνευστήρα. Τελικώς δείχνει ότι αν κανείς κάνει υπομονή, το ποσοστό που μένει μετά από πολύ καιρό είναι πολύ λίγο, το κόστος της μιας συσκευής από την άλλη είναι μεγάλο, οπότε πρέπει να εμένουμε περισσότερο στη συσκευή CPAP και στη στενή παρακολούθηση του ασθενούς. Αυτή είναι η δουλειά του γιατρού ύπνου. Και θυμάμαι όταν πιστεύαμε εμείς και οι άλλοι μας έλεγαν ότι είναι της φαντασίας μας η κόμπλεξ λιπάπνια που δεν είχε πάρει ακόμα κωδικό και έγραψε αυτό το κεφάλαιο μαζί με το φίλο μου τον Ζαρ, ότι έψαχνα να βρω έναν τίτλο και δεν τη άρεσαν τη κυρία Φολβαρή, τις διευθύντερες του κέντρου, οι τίτλοι,
που έβαζα και μου έβαλε ίδια ότι μια, δύο, τρεις, μετά την τρίτη προσπάθεια έρχεται η επιτυχία, η γοητεία. Έτσι τα καταφέρουμε μετά από αυτό. Ευχαριστώ πολύ.